Τέσσερις γυναίκες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης παρίστανται στην τουρκική εθνοσυνέλευση φορώντας μαντήλα. Είναι η πρώτη φορά που μπορούν να το κάνουν χωρίς να παραβιάζουν τον νόμο. Στις αρχές του μήνα υιοθετήθηκε νόμος που προβλέπει άρση της απαγόρευσης για τη μαντήλα στις δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται για μέρος του πακέτου εκδημοκρατισμού το οποίο εξήγηλε ο Ερντογάν πρόσφατα. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου επειδή ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην Τουρκία λύθηκε σήμερα και μάλιστα μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση, δήλωσε η βουλευτής Περβίν Μπουλντάν. Αυτές οι γυναίκες όμως δεν είναι οι πρώτες που εισέρχονται στην Εθνοσυνέλευση φορώντας μαντήλα. Μία άλλη βουλευτής το 1999 είχε κάνει το ίδιο, αλλά είχε αποβληθεί ξεσπώντας σε δάκρυα. Το μέτρο ίσχυε στην Τουρκία τα τελευταία 90 χρόνια και σύμφωνα με όσους επιδοκιμάζουν την άρση της απαγόρευσης, εμπόδιζε πολλές νέες από το να εργαστούν στο δημόσιο. Οι επικριτές της άρσης υποστηρίζουν ότι ο Ερντογάν επιχειρεί να αλλάξει τον κεμαλικό χαρακτήρα του κράτους.